Οι εργαζόμενοι δεν μένουμε πουλί μπροστά από τη φύγη. Όλες αυτές τις μέρες, σε όλες τις γωνιές του πλανήτη, εκατομμύρια λαού βγήκαν στους δρόμους να υπερασπιστούν το δίκαιο απέναντι στην αδικία που συντελείται εδώ και 75 χρόνια. Βγήκαν να πρωτοφωνάξουν για μια Παλαιστίνη ελεύθερη. Βγήκαν στους δρόμους γιατί δεν αποδέχονται να τους γίνουν συνήθεια οι εικόνες διαμελισμένων ανθρώπων, οι εικόνες καταπλακωμένων παιδιών και γυναικών κάτω από τα χαλάσματα. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι αυτό το έγκλημα έχει ένοχο. Ένοχος είναι το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ. Είναι αυτό το κράτος που έχει την παραδοσιακή στήριξη από τη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι αναβαθμισμένος στρατηγικός σύμμαχος της ελληνικής κυβέρνησης. Όλοι μαζί είναι συνένοχοι για το διαχρονικό έγκλημα, γιατί το κράτος του Ισραήλ με την άρχουσα του τάξη είναι αυτό που έχει αναλάβει εδώ και πολλά χρόνια ρόλο στρατηγικής σημασίας για τα συμφέροντα στη Μέση Ανατολή όλων αυτών των νεκροθαυτών που του φυσάνε αέρα στα πανιά. Που όσο σαπίζει αυτό το σύστημα, που όσο σφίγγει ο κλοιός του ανταγωνισμού στους μεγάλους του κόσμου, γίνεται όλο και πιο επιθετικό, γίνεται πιο αιμοβόρο, πιο θρασί, όσο αναβαθμίζεται και η αποστολή του στην περιοχή για να ανακόψει σχέδια των αντιμαχόμενων νεκροθαυτών, όπως είναι αυτά που περνάνε από το κινέζικο ή τον ειδικό δρόμο του μεταξιού. Αποτέλεσμα αυτής της δολοφονικής πολιτικής του Ισραήλ είναι ο Ισραηλινός λαός, οι απλοί άνθρωποι του Μόχθου να πληρώνουν το τίμημα ακόμα και με το δικό του αίμα. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, με πραγματική λισομανία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από κοντά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, διάφορα φασιστοειδή, από την πρώτη στιγμή της αναθέρμανσης έτρεξαν να υιοθετήσουν ολόκληρους τόνους από την βρώμικη προπαγάνδα που έχει ξεδιπλωθεί. Το θράσος τους όμως δεν περιορίστηκε στην επιλεκτικότητα της ευαισθησίας τους. Μέσα από απλές ανακοινώσεις και διαβήματα για λεγόμενα τρομοκρατικά χτυπήματα. Αλλά χωρίς ίχνος ντροπής, η κυβέρνηση έτρεξε να στείλει την πολεμική φρεγάτα ψαρά στα παράλια της Γάζας. Σε μια περιοχή μάλιστα που όλο και περισσότερο μυρίζει παρούτι, που όλο και γίνεται πιο φανερό το ενδεχόμενο γενίκευσης πολεμικών συγκρούσεων. Είναι εγκληματικές οι ευθύνες τους. Μας εμπλέκουν όλους εμάς όλο και πιο βαθιά σε όλο και περισσότερα μέτωπα με πολύ μεγάλους κίνδυνους για το λαό και για την ειρήνη στην περιοχή. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, κανένας εργαζόμενος δεν πέφτει από τα σύννεφα για τη στάση της κυβέρνησης και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων. Ξέρουμε πολύ καλά ότι για αυτούς και τα αφεντικά τους το πιο ιερό πράγμα στον κόσμο είναι η κερδοφορία και η διασφάλιση των συμφωνιών τους. Για μας όμως το πιο ιερό είναι η ανθρώπινη ζωή, είναι τα χαμόγελα των παιδιών. Αυτό για μας είναι το διακριτήριο. Αυτό είναι το ιερό θεμέλιο που μας δίνει τη δύναμη και την υποχρέωση να αγωνιζόμαστε. Γι' αυτό το λόγο είναι βαθιά γελασμένοι αν νομίζουν ότι εμείς θα σταματήσουμε να παλεύουμε απέναντι στη σύψη τους. Αν νομίζουν ότι με τα ψέματά τους, τη βία τους, όπως ανέδεια προσπάθησαν να καταστήλουν στη χθεσινή λαοθάλασσα αλληλεγγύης της Αθήνας, ότι μπορούν αυτοί
νομίζουν να μας βάλουν στο χέρι. Η σημερινή κινητοποίηση του σοτρίβει στα μούτρα. Αυτό είναι που πραγματικά τους φοβίζει. Η αμφισβήτηση τους φοβίζει ότι ακόμα και μέσα στο στόμα του λύκου, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, προοδευτικές δυνάμεις Ισραηλινών έκαναν χθες συμβολική κατάληψη στο Καπιτόλιο, ζητώντας εκεχηρία, αψηφώντας συλλήψεις. Τους φοβίζει ακόμα ότι συνδικάτα σε όλο τον κόσμο, όπως το Σωματείο των Εργαζομένων στα Starbucks στην Αμερική, διάλεξε να τοποθετηθεί με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, αψηφώντας τη μήνυση από την εργοδοσία. Όμως, συναγωνιστές, περισσότερο από όλα τους φοβίζει ότι όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι αμφισβητούν αυτόν τον δρόμο που τους έφερε μέχρι εδώ, ότι κατανοούν όλο και περισσότεροι πως η πιο έπραχτη μορφή αλληλεγγύης στους λαούς που τσακίζονται και που αγωνίζονται είναι η οργάνωση της πάλης των εργαζομένων μέσα στη χώρα τους. Είναι η διεκδίκηση των εργαζομένων μέσα από τα σωματεία τους, η ισχυροποίησή τους για την απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο. Είναι η πάλη απέναντι στο κράτος, στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στην εργοδοσία για τις δικές μας ζωές και ανάγκες. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συνεχίζουμε, δυναμώνουμε την πάλη μας, διεκδικώντας να τερματιστεί η Ισραηλινή κατοχή, να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα του 67. Διεκδικούμε το δικαίωμα επιστροφής όλων των Παλαιστίνιων προσφύγων στις αιστείες τους με βάση τις σχετικές αποφάσεις του ΕΕ. Διεκδικούμε να αποσυρθεί άμεσα η φρεγάτα Ψαρά από την περιοχή, να πάψει κάθε διευκόλυνση προς τη ΣΥΠΑ και το Ιερουσαλήμ. Τώρα διεκδικούμε να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος. Είμαστε σίγουροι ότι πάντα στο τέλος η αλήθεια, το δίκαιο, η ζωή θα νικάνε με την Παλαιστίνη.